Η όποια αναπτυξιακή πορεία και οι όποιες αναπτυξιακές προοπτικές που τίθενται από την κυβέρνηση δεν θα πρέπει κατ' όνομα αλλά κατά περιεχόμενο να είναι τέτοιες, δήλωσε από το Ηράκλειο τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης. Ο κ. Χαρίτσης, που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με μια άκρως νεοφιλελεύθερη ατζέντα, επιχειρεί να μετατρέψει τον όρο και τις συνθήκες ανάπτυξης σε πεδίο εντός του οποίου τα όποια ωφέλη θα αφορούν τους ολίγους και τους παραδοσιακά προνομιούχους. Για ποια ανάπτυξη θα μιλήσουμε? Το ζητούμενο δεν είναι η ανάπτυξη με ονομαστικούς όρους μόνο. Βεβαίως, μετά την κρίση θα υπάρξουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Το θέμα είναι ποιους θα αφορά αυτή η ανάπτυξη. Θα αφορά την κοινωνική πλειοψηφία? Θα αφορά τους εργαζόμενους? Θα αφορά τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες? Θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες? Ή θα αφορά και πάλι μία μικρή μερίδα της κοινωνίας, τους λίγους και ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης? Αυτό είναι το βασικό δίλημα για το επόμενο διάστημα. Εντός αυτού του πεδίου, περί ευνοημένων ολίγων, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και την ιδιωτικοποίηση της επικούρησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση σε αυτές τις συνθήκες επιλέγει να ξεδιπλώσει μία ατζέντα βαθιά αντικοινωνική, σκληρά νεοφιλελεύθερη, η οποία θα βρει απέναντί της την κοινωνική πλειοψηφία, θα βρει απέναντί τους εργαζόμενους, θα βρει απέναντί τους τους μικρομεσαίους, θα βρει απέναντί τους τους ανθρώπους της δουλειάς ή του μόχθου που πλήττονται από τέτοιες πολιτικές επιλογές. Ο τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, συζητώντας με τον Σταύρο Ναουτάκη, μοιράστηκε τον προβληματισμό που υπάρχει σε σχέση με τη νέα μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ του κορονοϊού, που καταγράφηκε και στην Κρήτη, διευκρινίζοντας ότι την ώρα που η όποια αποκλιμάκωση φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ, η σταθερότητα και η υπεύθυνη αντίδραση αποτελεί την πιο ασφαλή διέξοδο από μια κρίση που θα μπορούσε να πλήξει περαιτέρω τη βαριά βιομηχανία του νησιού, που είναι ο τουρισμός. Βλέπω ότι και από τη μεριά της περιφέρειας γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια και υπάρχει μια εγρήγορηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί είναι ένα πισωγύρισμα, τώρα που έχουμε μπει σε μια διαδικασία σταδιακής αποκλιμάκωσης, ειδικά για μια περιοχή η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τον τουρισμό. Τώρα μετά την επανεκκίνηση είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία. Ο κ. Χαρίτσης είχε συναντήσεις και με παραγωγικούς φορείς, με τους οποίους συζήτησε για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανάπτυξη, καταγράφοντας αιτήματα και απόψεις που απασχολούν τους επαγγελματίες που βιώνουν τη γενικευμένη κρίση.